κύριε Ζωγράφο, δεν αφορά σας. Το κανάλι. Θα πείτε ό,τι θέλετε, ακούστε με. Το κανάλι μας θα σας παραπέμψω σε μια τεράστια εκπομπή που έκανε, τεράστια σε διάρκεια και μεταδόσεις, όπου ήταν ένθεν και ένθεν επιστήμονες της μιας και της άλλης πλευράς. Αφήστε το κανάλι, γιατί δεν σας ακούστε με! Μισό λεπτό! Ακούστε με! Αφήστε το κανάλι! Είστε υπάλληλος! Ακούστε με! Αν θέλετε να πάμε σε σχέση με το κανάλι και εσείς υπάλληλος είστε, τι θα κάνετε? Τώρα φύγετε για το κανάλι, κύριε Δούκα! Σαφέστατα! Για τον κύριο Ζωγράφο που θέλει να κάνει ένα διάλογο. Για το κανάλι σας απαγορεύω. Λοιπόν, συνεχίστε. Λοιπόν, δεν θα κάνετε έτσι. Για το κανάλι σας απαγορεύω. Η επένδυση, θα πω πέντε πράγματα. Θα πείτε ό,τι θέλετε. Θα πάρετε πίσω. Για το κανάλι δεν έκανε αυτό που πρέπει. Λάθος κάνετε. Μπορώ να σας το αποδείξω και θα σας εκθέσω άσχημα. Λοιπόν, αφήστε το κανάλι. Μιλώντας για ανακρίβεια, αναφερόταν φαντάζομαι και σε μένα, κύριε Δούκα. Και φαντάζομαι ότι έχετε την υποχρέωση να προστατέψετε και εμένα ακόμη. Κύριε Ζωγράφο, ο καθένας αυτή τη χώρα δικαιούται να έχει την άποψή του. Σαφέστατα, όχι να κατηγορείτε το κανάλι. Μαζί σας έχει όμως, έτσι. Όχι πολιτικά τεκμηριωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη. Αυτό λέω κι εγώ. Δώστε μας τα στοιχεία εκείνα που θα μας πείσουν για το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, κύριε. Λοιπόν. Λοιπόν, να κάνουμε μια εκπομπή, κύριε Συνήθεια, τα λέμε στον τώρα. Για την πολύ χρήσιμη για την περιοχή επένδυση των Χρυσορυχίων. Έχετε επισκεφτεί Χρυσορυχία, κύριε, γνωρίζετε για Χρυσορυχία? Γνωρίζω. Γνωρίζετε για την τεχνολογία? Περισσότερο από τους τρεις σας που είστε εκεί. Κύριε Σιμψηρίκη, λοιπόν, πολύ χαιρόμαστε. Γιατί κάνετε ένα λάθος? Δεν υπάρχει, λοιπόν. Κύριε Σιμψηρίκη, μισό λεπτό, κύριε. Λοιπόν, ακούστε, αυτή την προβοκάτσια σας την επιστρέφω και σταματώ. Γιατί βάζετε, ακούστε τους τρεις μας. Ποιους τρεις μας? Εγώ τι έκανα, σας παρακαλώ? Έθεσα. Δεν βλέπω στην τηλεόραση τώρα. Λοιπόν, ακούστε με, έθεσα στη διάθεση του κυρίου Ζωγράφου που έχει ερωτήματα και προσωπεί μια κίνηση πολιτών. Τι τους τρεις μας, κύριε Σιμψηρίκη? Διατεταγμένη υπηρεσία κάνετε τώρα? Τι είναι αυτό που λέτε? Λοιπόν, σας παρακαλώ, ακούστε. Κύριε Δούκα, να είστε προσεκτικός όταν μιλάτε μαζί μου. Εγώ να είμαι προσεκτικός όταν μου λέτε και στους τρεις? Τι σε μένα ή τι είπα εγώ και με εγκαλείτε? Εξηγήστε μου. Δεν εγκαλώ κανέναν. Πώς δεν εγκαλείτε? Είπατε τους τρεις σας. Τι έκανα εγώ ακριβώς και με εγκαλείτε? Πέστε μου λίγο. Κανέναν. Μην ταράζεστε, κύριε Δούκα. Συνήθις τακτική είναι, κύριε Δούκα. Είναι η συνηθέστερη τακτική, κύριε Δούκα. Λοιπόν, στον κύριο Ζωγράφο έχετε να πείτε κάτι? Και αφήστε το κανάλι και εμένα, γιατί θα ανοίξω εγώ το κεφάλι. Ότι... Έτσι. Κύριε Δούκα, μπορώ να μιλήσω? Δεν μιλάτε, κατηγορείτε ανεύθυνα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λάθος κάνετε. Εγκαλέσετε εμένα και το κανάλι. Δεν εγκάλεσα κανέναν. Μάλλον τότε δεν γνωρίζετε, δεν έχετε συμμετοχή. Έκανα παρέμβαση για να βοηθήσω, αν θέλετε, την δύσκολη, ναι, κατάσταση. Αυτό κάνετε τώρα, τόση ώρα. Τι λέτε τώρα? Πολύ καλά τα λέω. Αλλά, λοιπόν, απλά δεν αντιλαμβάνεστε κάποια πράγματα. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, με. Σε μένα όχι αυτά. Θέλω να πω δύο κουβέντες καθαρές. Δύο και τελειώσατε και πολλοί σας είναι, λέγεται. Πολλοί μας είναι. Εσάς τώρα που διακόπτει το δελτίο ειδήσεων και σας κάναμε τη χάρη. Είναι δελτίο ειδήσεων, υπάρχει δημοσιογραφικός χρόνος και σας το δίνουμε. Και δεν το σέβεστε κιόλα. Κάνετε τη χάρη σε ένα πολίτη, κύριε Δούκα. Σαφέστατα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε. Παρεβαίνετε σε μια ροή ενός δημόσιου μέσου και κάνετε κατηγορία. Θέλετε να πείτε. Ακούστε, θέλετε να πείτε. Ένα λεπτό έχετε. Λοιπόν, αν θέλετε, ελάτε αύριο στο δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω πια μαζί σας. Υπάρχει. Τι θέλετε να μιλήσετε μαζί μου? Συγκεκριμένη επιστημονική αντίρρηση και υπάρχει εναλλακτική λύση. Ωραία. Θέλετε να μας την παρουσιάσετε αύριο? Θέλετε να μας την παρουσιάσετε αύριο αναλυτικά? Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουν. Δεν ακούτε τι λέω. Είναι διάλογος κοφών. Κοφός εσείς δηλαδή. Θέλετε να έρθει να μας την πείτε αύριο τη λύση? Μα δεν ακούτε τι σας λέω τόση ώρα. Θέλετε αύριο εδώ? Τι ιδιότητα έχετε? Εγώ? Έχετε επιστημονική ιδιότητα σχετική με την εξόρυξη? Είπα εγώ τίποτα για την εξόρυξη του χρυσού? Κύριε, είστε καλά. Ας δηλώσει τη δική του ιδιότητα. Ακούσετε εμένα να λέω τίποτα για την εξόρυξη χρυσού? Κύριε Δούκα. Για συνέστη. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε. Ας εγώ δηλώσει την ιδιότητά του. Είπα τίποτα για την εξόρυξη χρυσού? Μ' ακούσατε? Είστε εμπαθείς. Υπάρχουν δύο-τρία προβλήματα. Ακούστε, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σιμπηρίδη. Άλλη ώρα, αν θέλετε, εδώ είναι στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε, αύριο με θέλετε. Όχι, προσπάθησα να βοηθήσω την περιοχή μου. Εσείς αρνείστε. Είστε σίγουρος?
Είστε σίγουρο. Και καλή σα νύχτα. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Σιμψηρίδη, σα ευχαριστώ θερμά. Κύριε Σιμψηρίδη, σα ευχαριστώ θερμά. Το κατά, εδώ πέρα είναι το δελτίο. Όποτε θέλετε και ο σταθμό, ελάτε να θέσετε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ και εσά, κύριε Ζωγράφο. Όπω βλέπετε, διάλογο δεν μπορεί να γίνει. Κάθε την άποψη. Κύριε Δούκα, δεν μπορεί να γίνει διάλογο. Επιτρέψτε μου, δευτερόλεπτα μόνο. Παρακαλώ. Σα παρακαλώ, το δελτίο δευτερόλεπτα μόνο. Κύριε Ζωγράφο, παρακαλώ, έχει χρονικό έτσι, περιορισμό, δεν με καταλαβαίνετε. Έχει σημασία να... Σας παρακαλώ. Έστω για δύο δεύτερα, έχει σημασία φαντάζομαι. Δεν έχει σημασία τίποτα. Έχει σημασία γιατί υπάρχει άλλη πλευρά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ίδιο καζάνι και υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν το διάλογο. Ας μείνει αυτό τελευταίο. Λοιπόν, μην είμαστε απεσιόδοξοι. Εγώ καταγράφω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει διάλογο. Βλέπετε ότι μάλλον απευθυνόμαστε. Ναι, δεν μπορούμε να αφήσουμε θέση και χώρο όμως σε κάποιους που αφού δεν έχουν ιδιότητα παίρνουν το ρόλο του πολιτικού Βιάγκρα για τους εντολείς τους. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουν να περάσει, κύριε Ρούκα. Έχει ιδιότητα. Ακούστε, λοιπόν, αφήστε το και αυτό τώρα. Μην σηκώνετε κι εσείς την σκόνη. Η δράση καθορίζει την αντίδραση. Καλά. Λοιπόν, μη σηκώνετε σκόνη, ακούστε, αφήστε το να καταλαγιάσει. Έτσι δεν γίνεται διάλογος όμως. Αυτή είναι η άποψή μου, η προσωπική. Με αυτούς τους όρους, έθεν και δεν γίνεται διάλογος, μόνο διάλογος δεν θα γίνει, κύριε. Είμαστε εδώ και περιμένουμε την εξέλιξη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι, διακοπή και θα επανέλθουμε. Λογαριασμός μισθοδοσίας και σύνταξης έξτρα με προνομιακό επιτόκιο 5% Τράπεζα Κύπρου. Υπάρχουν 5 λόγοι για να μεταφέρετε το μισθό ή τη σύνταξή σας στην Τράπεζα Κύπρου. Ο εξής ένας. 5% επιτόκιο από το πρώτο ευρώ. Χρειάζεστε κι άλλον. Λογαριασμός μισθοδοσίας έξτρα για δημοσίους υπαλλήλους.